καρδιά του τουρισμού χτυπάει στην γνωσό με τους επισκέπτες να πλημμυρίζουν καθημερινά τον αρχαιολογικό χώρο και την παρουσία τους να αναδεικνύει τη μεγάλη ιστορία αλλά και την αξία του Μινωικού Ανακτόρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κνωσός πέρυσι προσέλκυσε σχεδόν 1 εκατομμύριο επισκέπτες, με την ίδια να αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο έλξης των τουριστών αμέσως μετά την Ακρόπολη, προμηνύοντας μια αντίστοιχα δυναμική σεζόν και φέτος. I'm with a tour group. We're all over there. And they did tell us that it is magnificent. They gave us all of the history and the dates about the town. Knossos. I fell in love with this history and the mythology on this place. And yes, in the latest years, I were studying in high school the ancient Greek story, and I felt so passionate about it. And as soon as I had time, I come here to visit it. I expect that they were way smarter than we thought they were. Μια γεύση μινωικού πολιτισμού, του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης, είναι το κίνητρο εκατοντάδων επισκεπτών από όλον τον κόσμο στον αρχαίο χώρο. Την ίδια στιγμή, η αυξημένη επισκεψιμότητα στην Κνωσό αποτελεί αστήρευτη πηγή εσόδων για το κράτος, τη στιγμή που το εισιτήριο ανά άτομο φέτος αγγίζει τα 18 ευρώ. Yeah, first European civilization, so we've learned that on our tour. So more to learn. Actually, we were in the other side of the island and we drove directly here to Knossos from Chania. Είναι γενικότερα είναι πεσμένη η κίνηση τουριστικά. Περιμένουμε ίσως το επόμενο διάστημα να αυξηθεί, αλλά αναμονή. Από την άλλη πλευρά, τα τουριστικά καταστήματα στην περιοχή βλέπουν αυξημένο ενδιαφέρον, ωστόσο οι μισοί εξ αυτών προχωρούν σε αγορές. Αναμένουν το τέλος της σεζόν, όπως δηλώνουν, για να κάνουν τον απολογισμό των εσόδων συγκριτικά με πέρυσι. Εμείς όμως είμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι καλά, έχει πολύ προσέλευση. Καλά είναι, παιδιά. Μπαίνουν στα μαγαζιά, κοιτάνε, ρωτάνε, κάνουν μια μεγάλη βόλτα σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά και μετά βλέπουν αν θα ψωνίσουν ή όχι. Σε ένα 50% πιστεύω ψωνίζουν. Ψάχνουν τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι έρχονται και κάνουν και παζάρια, ίσως είναι δασκαλεμένοι από κάπου, τους λέει κάντε παζάρια, ίσως πάμε καλύτερα. Εντάξει, το προσπαθούμε.